Οι αλλαγές που προωθούνται στον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών ούτε είναι, ούτε θα μπορούσαν να είναι ένας ουδέτερος αναγκαίος εξυγχρονισμός όπως επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση ή όπως λίγο πολύ αντιμετωπίζουν τις αλλαγές και τα άλλα κόμματα, επικεντρώνοντας την κριτική σε επιμέρους ζητήματα ή μιλώντας για άτολμες αλλαγές στη χαμένης ευκαιρίας. Συσκοτίζοντας την πραγματικότητα, το χαρακτήρα που επιδιώκει να προσδώσει το αστικό κράτος στη δικαιοσύνη και επομένως και στους δικαστικούς λειτουργούς που θα κληθούν να την υπηρετήσουν. Δεν θα μπορούσε ο χαρακτήρας των αλλαγών αυτών να είναι διαφορετικός όταν οι σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου προϋποθέτουν αυτό που με γλαφυρό τρόπο αποτυπώθηκε στην έκθεση Πισαρίδη, που δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, γιατί αποκαλύπτει ακριβώς αυτό το στόχο που κατά γράμμα υλοποιείται. Να μετατραπεί η δικαιοσύνη σε παράγοντα εμπιστοσύνης για νέες επενδύσεις. Πώς μεταφράζονται λοιπόν αυτές οι παρενέσεις της έκθεσης Πισαρίδη, που απ' τη μια εντοπίζει διαφορές που επιβαρύνουν, λέει, αχρίαστα το δικαστικό σύστημα, οι οποίες θα μπορούσαν να επιληθούν χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη, με το συμβιβασμό των μερών, και απ' την άλλη επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους, πράγμα που δεν το αμφισβητείται κανένα σας βέβαια, ότι η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ως προαπαιτούμενο, συνδέονται άρρηκτα με αυτή την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης. Μεταφράζονται σε μια δικαιοσύνη ταχεία, αποτελεσματική, με πολυτελείς διαδικασίες για τις υποθέσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, δηλαδή πιο φιλική στο κεφάλαιο, αλλά πιο απρόσιτη, πιο εχθρική για τα λαϊκά συμφέροντα. Με πρόσθετα εμπόδια και οικονομικές επιβαρύνσεις στην πρόσβαση σε αυτή, με συγχωνεύσεις καταργής δικαστηρίων, με γενίκευση της υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης. Και βέβαια, με ακόμα πιο σφιχτό έλεγχο της νομολογίας στην απαρέγκλητη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αντιλαϊκών νόμων. Για την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, την ενίσχυση της ικανότητας καταστολής του αστικού κράτους και την περαιτέρω περιστολή των δικαιωμάτων του λαού. Έτσι, από τη μια μεριά μεγαλώνουν τα εμπόδια πρόσβαση στη δικαιοσύνη των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, με χαρακτηριστικότερες τις ρυθμίσεις του άρθρου 2, που προετοιμάζουν το γενικευμένο δικαστικό καλλικράτη μέσα από συγχωνεύσεις ή καταργήσεις δικαστηρίων. Και γι' αυτό είναι τουλάχιστον ανώφελη η προσπάθεια, για να μην πούμε ότι πρόκειται για στρουθοκαμιλισμό, κύριε Υπουργέ, να λέτε ότι κανένα τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει όταν βοά κυριολεκτικά ο τόπος. Να επιχειρείτε να δημιουργήσετε από προσανατολιστικά επανάπαυση όταν έχει ήδη ανατεθεί ο σχεδιασμός για την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη της χώρας, συνδέεται αυτός άρρηκτα με το Ταμείο Ανάκαμψης και μάλιστα με δέσμευση έως το 2025. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και την παραμικρή αυταπάτη ότι με αυτή τη δέσμευση θα συμμορφωθείτε όλοι σας, παρά τους όποιους διαξηφισμούς. Εξάλλου δεν ψηφίζετε και τα νομοσχέδια τελικά, μετά τα πολλά τα λόγια. Αφού σε αυτά τα προαπαιτούμενα και τις κατευθύνσεις του Ταμείου Ανάκαμψης είστε από κοινού στοιχισμένοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Εδώ το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί από τώρα και τα πνευματικά δικαιώματα της έμπνευσης. Τώρα, όσο για τη βαρύτητα που δίνεται στη διαβούλευση με την κοινωνία σε τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε μακρά εμπειρία από τις κυβερνητικές θητείες όλων σας για το πόσο δώσατε βαρύτητα στις ανάγκες της κοινωνίας, στην περιφέρεια και στις νησιωτικές περιοχές, από άλλες συγχωνεύσεις, στα ειρηνοδικεία, στις εφορίες, σε άλλες απαραίτητες υπηρεσίες, τις οποίες βέβαια κλείσατε ανάλογα με τις ανάγκες, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα που επέβαλε κάθε φορά το κράτος σας. Και έρχεστε σήμερα, κύριε Υπουργέ, να μας ζητήσετε και τα εύσημα, γιατί λέτε οριοθετήσατε τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις συγχωνεύσεις των δικαστηρίων που μέχρι σήμερα δεν προβλεπόντουσαν. Μα και αυτά τα κριτήρια είναι αποκαλυπτικά της λογικής του κόστους-οφέλους, στα οποία υποτάσσεται και τη δικαιοσύνη.
Ποιο είναι το πρώτο κριτήριο? Λέτε ο φόρτος εργασίας. Δεν συνδέεται αλήθεια η όποια μείωση της ροής υποθέσεων σε ορισμένα δικαστήρια με τα πρόσθετα δικονομικά βάρη που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια και την εκτόξευση του κόστους της δίκης? Δεν ενωθούν όλα αυτά σημαντικό μέρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων να εγκαταλείπουν ή να μην ασκούν καν τα δικονομικά τους δικαιώματα? Καταργώντας υφιστάμενα δικαστήρια της περιφέρειας, θα καταστήσετε ή όχι τη δικαιοσύνη ακόμα πιο απρόσιτη για μεγάλο τμήμα του λαού? Απόσταση βέβαια που σε καμιά περίπτωση δεν αναπληρώνεται ούτε με την τηλεματική, ούτε με τις τηλεδίκες, που ξέρετε ότι ακυρώνουν στην ουσία την αμεσότητα και τη δημοσιότητα της δίκης, με αδιαφυσβήτητους κινδύνους για την απονομή της δικαιοσύνης, ιδίως όταν μιλάμε για ποινικές υποθέσεις που καταλαβαίνετε τα τραγελαφικά αποτελέσματα που μπορεί να έχουν αυτού του είδους οι διαδικασίες. Δεύτερον, είναι δυνατόν να επικαλείστε τις ελλείψεις σε υποδομές και δικαστικούς υπαλλήλους ως κριτήριο για την συγχώνευση? Ποιος φταίει τελικά γι' αυτό? Για τη δραματική υποστελέχωση, το πάγωμα στις προσλήψεις, ακόμα και για την απροθυμία, εγώ θα σας πω, στο διορισμό των δικαστικών υπαλλήλων με μισθούς για χρόνια καθυλωμένους? Και θα τους πείτε και από πάνω, μπράβο, χάσατε. Προκαλείτε μάλιστα, όταν προβλέπετε σε περίπτωση απεργίας, να ορίζετε προσωπικό ασφαλείας ώστε να μπορούν, λέτε, να λειτουργούν κατελάχιστον όλες οι γραμματείες των δικαστικών σχηματισμών. Με προσωπικό ασφαλείας, κύριε Υπουργέ, λειτουργούν στην πλειοψηφία τους ιδιαίτερα οι γραμματείες των επαρχιακών δικαστηρίων σε κανονικές συνθήκες, όχι μόνο σε περίπτωση απεργίας. Αυτό βέβαια, απ' την άλλη, ποιο άλλο κριτήριο βάζετε? Την επιχειρηματικότητα. Αυτό μάλιστα, όλα και όλα. Αυτό αρκεί και περισσεύει για να διατηρήσει δικαστήρια αναγκαία για την επενδυτική δραστηριότητα της περιοχής. Εκεί όχι μόνο παραμένουν διάπλατα ανοιχτές οι πόρτες, αλλά με το άρθρο 4 διευκολύνεται και η σύσταση ειδικών τμήματων, προκειμένου να εκδικάζονται ταχύτατα υποθέσεις που αφορούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, της ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας, των προσωπικών δεδομένων και άλλα. Τα περιβόητα επενδυτικά τμήματα, για τα οποία έχετε ήδη προβλέψει τη στελέχωσή τους με έμπειρους δικαστές ή με δικαστές που θα έχουν προηγουμένως λάβει μέρος σε καθόλου φυσικά ουδέτερα επιμορφωτικά προγράμματα, πάνω σε ζητήματα οικονομίας, λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της αγοράς κλπ. Για αυτά τα ζητήματα μάλιστα, τμήματα, δικαστές, υπάλληλοι και διαδικασίες πολυτελείας. Είναι αποκαλυπτική όμως ως προς αυτό η αφωνία όλων των άλλων κομμάτων ή ακόμα χειρότερα η επιδερμική και μακριά από την ουσία κριτική. Πού εντόπισε το πρόβλημα αυτών των πολυτελών επενδυτικών τμήματων ο ΣΥΡΙΖΑ δια της προηγούμενης αρχικής του εισηγήτριας της κυρίας Τζάκρη? Στο ότι τα πολυτελή αυτά τμήματα δημιουργούνται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αφαιρώντας ύλη από τα επαρχιακά δικαστήρια και τους δικηγόρους. Σοβαρά τώρα? Αυτό θα πει ρήξη με την κυρία Αρχιλογική. Μα πώς θα μπορούσε εξάλλου να διαφωνήσει, όπως βέβαια και το Πασόκ Κινάλ, αφού αυτά τα επενδυτικά τμήματα είναι το Α και το Ω για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τους ενεργειακούς κολοσσούς, τους ψηφιακούς ομίλους, προς τους οποίους βέβαια είστε όλοι δεσμευμένοι? Τέτοιου είδους κριτική, ούτε κατά παραγγελία να ήταν, για να μπει μπροστά η επέκταση των ειδικών τμήματων και σε άλλους τομείς σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως τους ιεράρχησε ως επόμενο στόχο η έκθεση Πισαρίδη, όπως ο ανταγωνισμός, η πτώχευση, η εταιρική διακυβέρνηση, θέτοντας μάλιστα και ζήτημα να προσανατολίζεται και η εκπαίδευση ακόμα των δικαστών σε αυτά τα θέματα με τα σχετικά μαθήματα στη σχολή δικαστών. Να πώς θέτονται λοιπόν οι προτεραιότητες της δικαιοσύνης. Είναι εξάλλου ενδεικτικό ότι οι τομείς που ιεραρχήθηκαν στα υποχρεωτικά επιμορφωτικά δικαστήρια των δικαστών είναι αυτοί που συνδέονται ακριβώς με αυτούς τους οικονομικούς τομείς, ώστε να ευθυγραμμίζεται η δικαιοδοτική κρίση των δικαστών με την αστική οικονομική αντίληψη, θέτοντας ως πρωταρχικό κριτήριο την ευημερία και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Σε αυτά θέλετε να επιμορφώσετε τους δικαστές, κύριε Υπουργέ. Και έρχεστε σήμερα στον κώδικα να συνδέσετε και την παρακολούθηση αυτών των επιμορφωτικών σεμιναρίων με την αξιολόγηση αλλά και την προαγωγή των δικαστών. Μάλιστα.
Στο ίδιο πνεύμα είναι και η έμφαση που δίνεται στην παρακολούθηση εκ μέρους των δικαστών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών προγραμμάτων κατόπιν εκπαιδευτικής άδεια, την οποία βέβαια θα χορηγεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, καθώς και στη συμμετοχή των δικαστών σε προγράμματα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών δικαστικής εκπαίδευσης, για τα οποία βέβαια δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ως προς το περιεχόμενό τους. Αυτή η ευχέρεια μάλιστα του Υπουργού όχι μόνο να παρέχει τις εκπαιδευτικές άδειες, όχι μόνο του δίνει τη δυνατότητα να περνάει από φίλτρο τις όποιες άδειες ανάλογα με το κατά πόσο τα προγράμματα αυτά είναι συμβατά με τις ιεραρχίες που θέτει η καπιταλιστική ανάπτυξη, αλλά μπορεί ακόμα να μετατραπεί και σε εργαλείο ιδεολογικής χειραγώγησης και προνομιακής μεταχείρισης όσων δικαστών πραγματοποιούν αυτά ακριβώς τα εγκεκριμένα προγράμματα επιμόρφωσης και μεταπτυχιακά. Να λοιπόν πώς ο νέος κώδικας εμπλουτίζει τα εργαλεία ώστε καλύτερα να υπηρετείται ο στόχος να καταστεί η δικαιοσύνη πιο ελεγχόμενη και πιο φιλική στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι προφανές ότι αυτή η προσαρμογή προϋποθέτει, περνάει μέσα από τη μεγαλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση και των ίδιων των δικαστών με αυτές. Έτσι, διαμορφώνεται και ένα πλαίσιο επιθεώρησης των δικαστών με έμφαση στην ποσοτική τους απόδοση, λέτε, στην ταχύτητα έκδοση των αποφάσεων, υπηρετώντας διπλή με αυτοστόχευση. Πρώτον, από τη μια οι δικαστές υπό το βάρος των ασφικτικών προϋοθεσμιών έκδοσης απόφασης σε συνθήκες εντατικοποίησης και του έργου τους να έχουν ελάχιστη ως μηδαμινή δυνατότητα παρέκκλησης διαφοροποίησης από την ομολογία των ανωτέρων δικαστηρίων, αλλά να γίνονται απλά διεκπεραιωτές της. Τάση, αν θέλετε, που ενισχύεται όταν μπαίνει ως κριτήριο της αξιολόγησης το κατά πόσο οι αποφάσεις θα εξαφανίζονται, θα ανατρέπονται από το εφετείο ή από τον Άριο Πάγο, επιδιώκοντας, αν θέλετε, και με αυτόν τον τρόπο να αποθαρρύνονται και εκείνες οι φωτεινές εξαιρέσεις δικαστών που πράγματι ορθώνουν ανάστημα, που υπερασπίζονται τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, εξαντλώντας τα όποια βέβαια ασφικτικά περιθώρια τους επιτρέπει η νομοθεσία. Τέτοια εξάλλου προσπάθεια να μην υπάρχει και η παραμικρή παρέκκληση από την κυρίαρχη νομολογία αποτυπώνεται και στο άρθρο 27, όπου προστίθενται στις περιπτώσεις στις οποίες μια υπόθεση παραπέμπεται στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αυτές κατά τις οποίες ένα τμήμα του Αρείου Πάγου αρνείται να εφαρμόσει κάποιο νόμο ως αντισυνταγματικό, ή όταν πρόκειται να εκδώσει αποφάσεις που έρχονται σε αντίθεση με άλλες αποφάσεις του τμήματος ή της ολομέλειας. Μιλάμε για απεριόριστη προσωπική και ελευθερία και ευθυκρισία και στην κρίση των δικαστών. Όπως βέβαια και με ρυθμίσεις που προηγήθηκαν, όπως η πιλωτική δίκη, που αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ένα χρησιμότατο εργαλείο και στις δίκες για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, γκρεμίζοντας και τις όποιες αυταπάτες προσπάθησαν να διαμορφώσουν διάφοροι και διατηρούνται ακόμα στα λαϊκά στρώματα, ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί ποτέ να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της βαθιάς ενεργειακής φτώχειας στην οποία έχουν περιπέσει οι λαϊκές οικογένειες. Ποια είναι η δεύτερη στόχευση που υπηρετείται μέσα από αυτά τα κριτήρια επιθεώρησης των δικαστών? Να διευκολύνεται βέβαια η κατά προτεραιότητα προαγωγή των πλέον αρεστών με πρόσχημα αυτά τα στατιστικά στοιχεία για τους χρόνους δημοσίευσης των αποφάσεων, δυνατότητα μάλιστα που ενισχύεται από σειρά διατάξεων που θέτουν κριτήρια αξιολόγησης των δικαστών άσχετα με το δικαιοδοτικό τους έργο, όπως η ανταπόκριση σε πρόσθετα καθήκοντα, όπως τα ονομάζεται, η προσαρμοστικότητά τους, λέτε, σε νέες τεχνολογίες, οι τίτλοι που αποκτούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Σας προδίδουν, κύριε Υπουργή, ακόμα και σε επίπεδο ορολογίες οι έννοιες που χρησιμοποιείτε, η παραγωγικότητα, προσαρμοστικότητα κλπ. Έννοιες ασυμβίβαστες, ασύμβατες με δικαστικά καθήκοντα που περισσότερο παραπέμπουν σε διοίκηση επιχειρήσεων, όπως βέβαια έστω
αντίστοιχα καταγγέλθηκε και από τις ίδιες τις δικαστικές ενώσεις, για τις οποίες βέβαια ερίστο εν παρόδο πάλι ξεχάσατε να προβλέψετε την υποχρέωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να τους καλεί στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για όλα τα νομοθετήματα που σχετίζονται με την απονομή της δικαιοσύνης. Την ίδια στιγμή απειλούνται μάλιστα και με περικοπή μισθού σε περίπτωση υπέρβαση των προθεσμιών έκδοσης απόφασης οι δικαστές, χωρίς όμως να τους παρέχονται τα εχέγγυα της πειθαρχικής διαδικασίας για να αμυνθούν αυτών των κατηγοριών, κάτι που επιβεβαιώνει τις παραπάνω αν θέλετε εκτιμήσεις. Η σύνδεση εξάλλου του μισθού των δικαστών με την ταχύτητα και κατ' επέκταση με την ποσότητα των αποφάσεών τους, σε συνδυασμό με το συνολικό αυτό πλαίσιο αξιολόγηση που έχετε θέσει, ακυρώνει και τις όποιες διακηρύξεις περί ελεύθερου φρονήματος των δικαστών που παραμένουν να επαναλαμβάνονται, αν θέλετε, σε τέτοια νομοθετήματα ως ένα αδιανό πουκάμισο. Αφού στην πραγματικότητα επιδιώκεται οι δικαστές να είναι φοβισμένοι, προσέχοντας μόνο να τηρούν χρονοδιαγράμματα, να συμμορφώνονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους μέσα σε μια αυστηρή ιεραρχική λογική. Και βέβαια δεν σας φτάνει αυτή η έμεση πίεση που ασκείται μέσω αυτών των μηχανισμών, αλλά και από μια σειρά διατάξεις εξασφαλίζεται και η άμεση πρόσβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης στις προαγωγές σε περιπτώσεις διαφωνίες του, για παράδειγμα, ως προς την παράληψη κάποιου δικαστικού λειτουργού, αλλά και στις πειθαρχικές διαδικασίες. Εξάλλου, ο πρώτος που προβλέπεται ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στον ατομικό φάκελο των δικαστών με τις εκθέσεις επιθεώρησης του δικαστή στα διάφορα στατιστικά στοιχεία στην ικανότητά του να προσαρμοστεί στα πρόσθετα αυτά καθήκοντα είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Για ποια τελικά ανεξαρτησία λοιπόν μοχθείτε να μας πείσετε όταν όλα αυτά θα παίξουν τελικά καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της ηγεσίας όλων των ανώτατων δικαστικών σχηματισμών από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και αυτοί οι ίδιοι οι πρόεδροι βέβαια των δικαστηρίων θα έχουν βέβαια στη συνέχεια και αποφασιστικό ρόλο στα διάφορα όργανα αξιολόγησης, προαγωγών, πειθαρχικού ελέγχου όλων των δικαστικών λειτουργών. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς το μέγεθος της υποκρισίας σας όταν διηλίζετε τον κόνοπα και ανεβάζετε τους τόνους της αντιπαράθεσης για τον αριθμό μεταξύ των οποίων θα γίνεται η επιλογή της ηγεσίας και άλλα τέτοια, αλλά κουβέντα για το πάπλωμα. Κουβέντα για το γεγονός ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνείστε σταθερά, αρνηθήκατε να ψηφίσετε στη συνταγματική αναθεώρηση την πρόταση του ΚΚΕ να απαλληφθεί αυτή η απαράδεκτη συνταγματική πρόβλεψη του διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση που διαμορφώνει, αν θέλετε, και με τον πιο εύγλωτο τρόπο τους ανοιχτούς διάβλους μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης, όπως άλλωστε προτείνει και η πλειοψηφία των δικαστικών ενώσεων. Γιατί είναι διαχρονική η προσπάθεια του αστικού κράτους να αξιοποιεί τη δικαστική εξουσία ως συμπληρωματικό εργαλείο για τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, επιδιώκοντας τελικά και οι ίδιοι δικαστές να μην αποκλίνουν από αυτή την κυρίαρχη αντίληψη του εκμεταλλευτικού συστήματος. Είναι λοιπόν προφανές ότι και ο νέος κώδικας δικαστηρίων ενισχύει αυτούς τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης για τη δικαιοσύνη, οι οποίοι όμως είναι σταθερά σε βάρος και του ίδιου του λαού, όπως και της πλειοψηφίας των δικαστικών λειτουργών. Πρόκειται για ένα ακόμα αντιδραστικό νομοθέτημα και για το λόγο αυτό βέβαια θα το καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ.